Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, πιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Κι ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά, 9 μήνες μετά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, θα συναντηθώ αύριο με τον Σολομό. Θα του δείξω την ηχογράφηση που έχουμε εις βάρος του και θα του κάνω μια πρόταση. Άμα θέλει να γλιτώσει τα ισόβια, θα μας δώσει τον Βίκτορα. Θα πρέπει να είμαι τρελή για να πω όχι στο Μάνο Ραζή. Α, μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεν είναι ο Μάνος Ραζής, θα πούνε στο ποτέ στη Μούρια. Πολύ πιθανό. Και μετά θα σου έβγαζα την μπλούζα, αφού θα ήταν βρεγμένη. Έχει αλλάξει τόσο πολύ. Ακόμα και να τη συναντούσα κάπου, δεν θα την αναγνώριζα. Αυτό που είχαμε τέλειωσε. Τώρα οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί. Εγώ θα αφοσιωθώ στην κόρη μου και εσύ θα βοηθήσεις την Έλενα να ξαναβρει τον εαυτό της. Αυτή δεν θα είναι ζωή. Και εγώ δεν μπορώ να σε ξεγράψω. Δεν θέλω. Θα τον ξυλώσεις τον Ανδρέα. Εννοείται. Πρώτα θα τους συγχαρώ, θα τους ευχαριστήσω για όλα και ύστερα θα τους γνωρίσω τον νέο διοικητή της δίωξης. Θέλω κι εγώ να γίνω μητέρα. Θέλω να έχω ένα παιδί, να του δίνω την αγάπη μου ανεφόρον, όπως εκείνη. Αλήθεια μου λες? Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουμε γονείς. Αυτή τη φωνή... Δεν ξέρω. Είδες που θυμάσαι. Αλλά... δεν είσαι εσύ. Θέλω να βάλεις χέρι να πιάσουμε τον Βίκτορα. Πολύ άνοστο αστείο. Τίποτα καλύτερο δεν έχεις? Γεια σου Γιώργο. Σου ζητώ συγγνώμη για την έκπληξη. Δεν με περίμενες, ε. Ανδρέα, εξήγησε στο φίλο μας εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Άντε, πάμε να ξαπλώσεις. Κοριτσάκι μου, συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε αναστατώσω. Κι ούτε θέλω να μεταντεύεις. Καλύτερα να πω να μείνω αλλού. Ναι, σε αυτή τη φίλη σου που θα πήγαινες να μείνεις και χτες, είδαμε πώς κατέληξες. Ο γιατρός είπε πως πρέπει να ξεκουραστείτε. Θα σας φέρω εγώ σε λίγο το παυσίπονο και το ηρεμιστικό. Σε ευχαριστώ, Έλσα μου. Κυρίως που είσαι κοντά στο παιδί μου. Έλα, πάμε. Πάμε. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά. Και ας μην τη μοιράστηκες πραγματικά μαζί μου. Σε άλλη έκανες έρωτα.
Απλά χρησιμοποιούσες το σώμα μου. Δεν πειράζει. Έστω και έτσι ήταν όμορφα. Η άγνωστη που θα μείνει άγνωστη. Υπήρχε ένα χάπι που να με βοηθούσε να βγάλω τη Μαρίνα από μέσα μου. Α, δεν υπάρχει. Δεν σε βλέπω από το ξενύχτη. Φτιάξε και ένα καφέ. Μπορείς να σταματήσεις να τη συμπεριφέρεσαι έτσι. Άσε τη λίγο να ξεκουραστεί και πήγαινε κοντά της. Να της μιλήσεις. Δεν τη βλέπεις πως υποφέρει, ρε Κρίστη. Ενώ εγώ είμαι καλύτερα, ρε Έλσα. Σου εξήγησα. Δεν μπορώ να νιώσω τίποτα αυτή τη στιγμή για τη μάνα μου. Και δεν ξέρω αν μπορώ να τη συγχωρέσω. Νομίζεις δεν ξέρω πως νιώθεις. Θυμάσαι πόσο μίσησα τη Μαρίνα όταν έμαθα την αλήθεια για το Μάνο. Και τι κατάλαβα. Στη φυλακή κόντεψα να πω, Κρίστη. Τώρα τι συγκρίνεις. Οκ. Οι μανάδες μας κάνουν λάθη. Αλλά αυτές είναι. Και αυτές μας γέννησαν. Και πρέπει να μάθουμε να τις συγχωρούμε. Τώρα αυτό. Μια κουβέντα είναι, έτσι. Δεν μας πάει να μισούμε. Το μίσος μας δηλητηριάζει εμάς, δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τις αγαπάμε με τα λατώματά τους. Άσε που εμείς είμαστε η νέα βελτιωμένη έκδοση. Δεν θα κάνουμε τέτοια στα παιδιά μας. Μιλάς, λες και έχεις φάει τη ζωή με το κουτάλι. Λίγο, στην άκρη του κουταλιού, αλλά... και η γεύση αυτή που πήρα μου έπεσε λίγο βαριά. Και τι θες να κάνω. Να κάνω ότι δεν συνέβη τίποτα, αφού μου κατέστρεψε τη ζωή. Να τις φερτείς ανθρώπινα. Αν μπεις λίγο στη θέση της, θα τρομάξεις, Κρίστη. Πού πας? Δεν την παλεύω μόνη μου. Θα πω να ετοιμαστώ, γιατί έχω κι εγώ μια μάνα. Που τσάκισε τη ζωή της. Και την πονάω. Της χρωστάω μια κουβέντα. Ονόματα με τους αγαπημένους μου και να μην είστε εσείς. Δεν γίνεται. Κάποιο κόλπο υπάρχει. Η Εύα μήπως. Άκουσα ότι έχεις ένα φυλαχτό στο λαιμό σου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μπορώ να το δω. Για λίγο δεν θα στο πειράξω. Έλα, μαμά, δείξ' του το. Μη φοβάσαι. Τώρα, κλείσε τα μάτια σου. Όχι, φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Ξέρει τι σου λέει. Κάν' το. Έλα μαζί μου. Απετυχή. Το ελπίζω. Φυλαχτό, στο είχα δώσει εγώ, λίγο πριν χωρίσουμε, θυμάσαι.
Του έδωσε μία λεκάνη και του είπε να στάξει λίγο από το αίμα του. Να βυθίσει μέσα τον κύκνο. Και αν ο κύκνος γίνει κόκκινος και ανεξίτηλος, σημαίνει ότι η αγάπη του για τη Χωριατοπούλα είναι αληθινή. Να της το δώσει και η κοπέλα θα τον πιστέψει αμέσως και θα τον αγαπήσει. Στο χάρισα όταν έφευγες και πίστευα πως μια μέρα θα σε φέρει πίσω σε μένα. Και τώρα η μέρα αυτή ήρθε. Πέρασαν χρόνια, αλλά τώρα ξαναβρεθήκαμε. Άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις ότι έχω δίκιο. Δεν ρωτάω, φαίνεται. Εντάξει, απλά δεν κοιμήθηκα καλά χτες το βράδυ, αυτό είναι όλο. Δεν θα με ρωτήσεις αυτό που σε καίει? Πώς είναι? Δεν ξέρω. Έχω να τον δω από χθες το βράδυ. Δεν είπαμε να μην τον αφήνεις μόνο. Καλά, και εσύ πού κοιμήθηκες? Στην Κρίστη. Και εκεί θα πάω να μείνω. Ήρθα να μαζέψω κάποια πράγματα και να φύγω. Τι είναι τώρα αυτό? Εγώ νόμιζα ότι θα ερχόσουν να μείνεις εδώ μαζί μου. Γιατί, τι έγινε? Γιατί με παρατάσεις έτσι? Γιατί ξύπνησα και κατάλαβα κάποια πράγματα. Τι πράγματα, μωρό μου? Τι λες? Μαμά, ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε σοβαρά. Σαν μάνα και κόρη. Για πράγματα που έπρεπε να έχουμε λύσει εδώ και καιρό, αλλά με όλα όσα έχουν συμβεί δεν είχαμε την ευκαιρία. Δεν σε καταλαβαίνω.
Μην ανησυχείς, θα τη βρω. Η απονομή θα γίνει κανονικά. Φοβάμαι μην μας κρεμάσει. Θα ρεζιλευτούμε. Έχω καλέσει τόσον κόσμο. Μία φορά μιλάμε. Ας το πάνω μου, εντάξει. Το τελευταίο καιρό το μόνο πράγμα που κάνω είναι να σου φωνάζω και να σε βρίζω, σωστά? Ναι. Και εσύ το ανεχόσουν χωρίς να πεις κουβέντα. Σε κάποια από αυτά είχες δίκιο. Μπορεί. Αλλά δεν είχα κανένα δικαίωμα να σε κατηγορώ. Έπρεπε να μου δώσεις να καταλάβω τη μεριά σου, να με βάλεις στη θέση μου. Προσπάθησα, αλλά δεν έπαιρνες από λόγια. Κι εγώ δεν άντεχα άλλο καυγάδες. Παρ' όλα αυτά, το μόνο πράγμα που κάναμε είναι να φωνάζουμε και να καυγαδίζουμε. Μπράβο μας, ωραία τα καταφέραμε. Έλα τώρα, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τι τα σκαλίζουμε τώρα? Επειδή επιτέλους κατάλαβα και τα δικά μου λάθη. Κοίταζα εσένα και το Μάνο και έβλεπα δύο γονείς που έπρεπε να μου κάνουν τα χατήρια. Και είχα απαιτήσεις. Δεν έβλεπα δύο ανθρώπους ερωτευμένους που προσπαθούσαν να βρουν και αυτοί τις ισορροπίες τους. Όμως ο Μάνος αυτό με έκανε να το καταλάβω. Με ποιο τρόπο? Όταν μου είπε ότι δεν με θέλει πια κοντά του. Μπορεί να είμαι η κόρη του, η οικογένειά του, αλλά ο ρόλος μου τελειώνει εκεί. Ούτε νοσοκόμα του είμαι, ούτε η γυναίκα της ζωής του. Ούτε εγώ είμαι πια. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Για να σου πω ότι κατάλαβα την επιλογή σου. Μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά η ζωή είναι δικιά σου. Και μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Το ίδιο και ο μπαμπάς. Και εγώ πρέπει να βρω τη δικιά μου ζωή. Μα μου δεν σε εμποδίζει κανείς. Κι όμως. Με κλείσατε σε ένα κόσμο γεμάτο δικές σας αποφάσεις. Και είναι καιρός να βγω. Θα πάω να μείνω στην Κρίστη. Είμαστε στην ίδια ηλικία, τραβάμε ζόρια και χρειαζόμαστε μια την άλλη. Θα συγκατοικήσουμε και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις δικές μας ζωές. Επιτέλους το μωρό είναι μια χαρά. Ανταποκρίθηκε στα φάρμακα. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή. Γιατί αν ξανακυλήσει, θα γυρίσει σε πνευμονία και μετά δεν γλιτώνουμε την νοσηλεία. Δύο μέρες είναι μόνο, θα περάσουν. Μου φέρνουν τα τελείωτες, αλλά πού θα πάει, θα τελειώσουν. Θα φύγουμε από εδώ και όλα θα στρώσουν. Υπάρχει περίπτωση να φύγετε νωρίτερα. Μίλησα με τον Νικήτα. Τότε αν είναι έτσι, πρέπει να ετοιμαστώ. Δεν έχω χρόνο. Να ετοιμαστεί γιατί? Για το ταξίδι. Χρειάζομαι κάποια πράγματα μαζί μου. Ντορέτα, φυγάσισε. Δεν πας διακοπές. Σε παρακαλώ. Τελευταία χάρη. Σου έχω ετοιμάσει μια λίστα. Αγόρασε τα κεφάλια μου. Να δω τι άλλο θα κάνω. Σε παρακαλώ. Τι χαζομάρες είναι αυτές? Ροζ φορματάκια και κορδελίτσες. Παίρνω τα μέτρα μου. Για να προστατέψω το παιδί μου. Όλοι ψάχνουν για ένα αγόρι. Και εσύ θα τον ντύσεις κορίτσι. Πας καλά. Δεν είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Κανείς δεν θα με πάρει χαμπάρι. Θα δουν ότι είναι κοριτσάκι και εγώ θα περάσω ανενόχλητη. Έχεις ξεφύγει τελείως, Δωρέτα. Και εκεί που θα πάω το ίδιο θα κάνω. Κανείς δεν πρέπει να υποψιαστεί τίποτα. Και για πόσο καιρό σκοπεύεις να τον δίνεις, κορίτσι? Για όσο χρειαστεί. Ξέρω τι σημασία έχει. Το θέμα είναι να είμαστε μαζί οι δυο μας. Το παιδί πρέπει να είναι με τη μανούλα του. Δεν καταλαβαίνω και έχεις δίκιο. Αλλά τόσα χρόνια εδώ μέσα ήσουν η παρηγοριά μου. Έμαθα να περνάω τις μέρες μου τώρα. Πώς θα αντέξω χωρίς εσένα? Μαμά, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά μεγάλωσα και πρέπει να βρω κι εγώ τον εαυτό μου. Πάντα σε σένα θα γυρνάω. Και όχι από υποχρέωση, από αγάπη. Υπάρχει πιο ουσιαστική σχέση από αυτό? Σε χρειάζομαι στη ζωή μου. Αλλά δεν είσαι η ζωή μου. Ούτε εσύ ούτε ο πατέρας μου.
πας, κορίτσι μου, να πας στη φίλη σου. Να ανοίξεις τα φτερά σου. Αρκετά ανέχτηκες τα λάθη μου. Τα οποία συνεχίζεις και κάνεις. Έχεις πάρει όλες τις λάθος αποφάσεις. Και δεν μπορώ να σου αλλάξω γνώμη. Όχι. Δεν μπορείς και ξέρεις καλά το λόγο. Πάντως τα πράγματα από εδώ και πέρα θα ζωρίσουν πολύ για σένα. Δεν θα την παλέψεις μακριά από το Μάνο. Ειδικά κοντά σε έναν άντρα που συχαίνεσαι. Τόσα χρόνια, αγάπη μου, έμαθα να ζορίζομαι. Θα βρω τις ισορροπίες μου. Και αυτό θες. Έτσι θες να είναι η ζωή σου, να γίνεις πάλι η άβουλη Μαρίνα. Άμα το γυαλί με τον Κυριάκο έσπασε, 1000 κομμάτια έχει γίνει. Το ξέρω, αλλά... Δεν πρόκειται να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά. Μη καταστρέψεις τη ζωή σου, σε παρακαλώ, πρέπει να αντιδράσεις. Εσύ ξέρεις πόσο αντέχεις. Και αν νομίζεις ότι αυτό σου αξίζει, πάω πάσο. Πάω πάνω να μαζέψω τα πράγματα. Δηλαδή, τόσα χρόνια ήμουνα κλεισμένη στο ίδρυμα. Έχασα τα καλύτερα μου χρόνια, τις καλύτερες μου μέρες, τον ερωτά μου, το μεγαλωμά σου. Τα έχασα όλα, δεν έχω τίποτα. Γιατί με έφερες εδώ, γιατί, δεν μ' άφησες εκεί μέσα. Τι έχω να περιμένω τώρα πια, μόνο τον θάνατο, μόνο. Τι λες, τι λόγια είναι αυτά. Θα ζήσεις εννοείται, θα ζήσεις και θα τα χαρείς όλα, όλα όσα στερήθηκες, το ορκίζομαι. Το μεγάλωμα, τη μητρότητα, την αγάπη, την οικογένεια, όλα. Κοίταξέ μας. Στην οικογένειά σου είμαστε όλοι εδώ. Εγώ, εσύ, ο μπαμπάς. Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι και η Εύα. Θα έρθει να με βρει. Θα δει ότι με βγάλετε από εκεί μέσα και θα έρθει και θα μου κάνουν πάλι ενέσεις. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έλενα, κοίταξέ με. Η Εύα δεν μπορεί να πειράξει κανέναν πια. Φρόντισα εγώ γι' αυτό. Όχι, εσύ δεν την ξέρεις. Θα έρθει και θα με πάρουν πάλι. Θα με βάλουν σε ένα κρεβάτι. Θα με δέσουν και θα μου βάλουν ενέσεις. Όχι, πίστεψέ με. Κανείς δεν θα σε πάρει από κοντά μας. Η Εύα έφυγε πολύ μακριά και δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Thank you.
κοιμήθηκε. Ναι. Ας την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Καλό θα τις κάνουμε. Δεν μου λες. Τι ήταν αυτό που πέταξες πριν για την Εύα? Ποιο? Ότι δεν μπορεί να μας κάνει κακό, ότι είναι μακριά. Πού είναι? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει φύγει. Μάλιστα, μετά από εκείνο το περιστατικό με την Ελπίδα, σίγουρα θα πήρε το πρώτο αεροπλάνο. Πριν προλάβει να κινητοποιηθεί η αστυνομία. Θες να μου πεις δηλαδή ότι είχε και έτοιμο πλαστό διαβατήριο? Γιατί εμείς ελέγξαμε αεροδρόμια, λιμάνια, όλα. Κανείς δεν ταξίδεψε με αυτό το όνομα. Μπαμπά, σίγουρα δεν ξέρεις κάτι? Και βέβαια δεν ξέρω. Τι νομίζεις ότι μπορεί να τη φυγάδεψα εγώ? Δαφνή, κανείς άλλος δεν θέλει να πιαστεί η Εύα περισσότερο από μένα. Ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Μήπως έβαλες το χεράκι σου στην εξαφάνισή της, με άλλο τρόπο βέβαια. Υπονοείς να της έκανα εγώ κακό? Δεν πρόλαβα. Αν την είχα μπροστά μου και εγώ δεν ξέρω τι θα της έκανα. Όσο σκέφτομαι όλα αυτά που τράβηξε η μητέρα σου, τόσα χρόνια τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Για πες μου τώρα, πώς φάνηκε μετά από τόσα χρόνια? Είδες με πόση αγάπη σε κοιτούσε? Τι ένιωσες? Όπως καταλαβαίνεις, είσαι στριμωγμένος από κάτω. Όπως όμως καταλαβαίνεις και εσύ, Αντρέα, αν δεν υπάρχουν αποδείξεις... Αποδείξεις, μην ανησυχείς, έχουμε και από αυτές. Η Red Zone μπορεί να μην υπάρχει πια με αυτό το όνομα. Θα συνεχίσει όμως η δραστηριότητά της. Αν εσύ και η Δάφνη κρατηθείτε μακριά, τότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Μάλιστα. Αλήθεια, εσύ πώς θα αναλαμβάνεις? Αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί επίσημα η μετάθεσή μου στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης από τον ίδιο τον Υπουργό. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν συνεργαζόσουν λίγο πιο στενά με τον νέο επικεφαλής της δίωξης. Το ποιο, τι? Εννοείται πως θα γίνουν αλλαγές στο σώμα. Η δίωξη θα έχει νέο αρχηγό που θα ελέγχει την κατάσταση. Δεν περίμενες πως θα σε άφηνα στη θέση σου. Όπως βλέπεις, υπάρχουν αποδείξεις. Αυτό που μένει είναι να αποφασίσεις ποιανού κεφάλι θα πέσει. Του Βίκτορα ή το δικό σου. Αντρέα, από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις εσύ. Εγώ σας αφήνω. Έγινε, θα σε κρατάω ενήμερο. Λοιπόν, περιμένω την απόφασή σου. Γεωργό που λέει, μην νομίζεις ότι μπορείς να τα βάλεις τόσο εύκολα με τον Βίκτορα. Δεν ξέρεις για τι άνθρωπο μιλάμε. Κι εγώ αν το προδώσω θα είναι σαν να υπογράφω τη θανατική μου καταδίκη. Μα γι' αυτό σου ζητάω να μας βοηθήσεις. Για να απαλλαγούμε από αυτόν όλοι μας, μια και καλή. Εσύ βέβαια θα πρέπει να παραιτηθείς από κάθε αξίωμα, αλλά θα μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Εκτός αν προτιμάς τη φυλακή. Αν και... εντάξει, δες το συνιστώ. Οι άνθρωποι του Βίκτορα θα είναι εκεί και θα σε περιμένουν. Είδες τι έπαθε ο Πέτρος. Εκείνος την γλίτωσε, αλλά... στη δική σου περίπτωση δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Αυτά, λοιπόν. Η απόφαση είναι δική σου. Ή φεύγεις από εδώ με χειροπέδες. Ή θα συνεργαστείς. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε πολλά να πούμε. Σ' αφήνω να το σκεφτείς και πάω να διώξω το Διονύδους. Μην περιμένει άδικα ο άνθρωπος. Το κινητό σου. Έκανε το γραφείο μου κρατητήριο.
Με παγίδεψε για τα καλά. Τι νιώθω για τη μητέρα σου, ε. Τι να πω. Αισθάνομαι μια απέραντη τρυφερότητα. Μια συμπόνια. Αλλά αγάπη όχι. Δυστυχώς χάθηκε. Πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Δεν είναι τα χρόνια. Είναι που καρδιά σου είναι δοσμένη αλλού. Στη Μάρθα. Ναι, μόνο που η Μάρθα προτίμησε να μείνει μακριά. Και μάλιστα επιμένει ότι η θέση μου είναι πλάι στην Έλενα. Κοίτα. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλήθεια. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί της. Η μητέρα μου υπέφερε πάρα πολλά χρόνια. Και στερήθηκε πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε στην άκρη τις δικές μας ανάγκες. Να τη βοηθήσουμε, αυτό πρέπει. Τι κοιτάς την ώρα, βιάζεσαι? Όχι, όχι. Είχαμε μία εξέλιξη με το κύκλωμα. Μάλλον σήμερα θα πιάσουμε τον Βίκτορα. Τον Βίκτορα, πώς? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Μόλις όμως τελειώσουν όλα, θα τα μάθεις, το υπόσχομαι. Απλά τρελαίνομαι που δεν είμαι στη δίωξη. Δεν μπορώ όμως να κάνω αλλιώς, πρέπει να μείνω με την Έλενα. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Θα μείνω εγώ με την Έλενα. Αλήθεια λες, μπορείς να το κάνεις αυτό? Και βέβαια, μωρό μου. Εσύ δεν είπες ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στην Έλενα? Θα μείνω εγώ κοντά της. Είσαι τέλειος, μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο υπόσχομαι, δεν θα αργήσω. Πήγαινε. Θα τα πάμε καλά, μην ανησυχείς. Αλλά πρόσεχε. Έγινε πάρτι, έχουμε. Μέχρι έξω ακούγονται μουσικές. Είπα να δουλέψω λίγο και ξέρεις, η μουσική μου βοηθάει. Okay, θα πάρω κάποια πράγματα και θα φύγω. Βλέπω, προσέχεις τη διατροφή σου, ε. Με μια πίτσα δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα μόνο μία. Θα βάλεις ένα χεράκι. Έσα, μην το πες, μανούλα μου. Σε παρακαλώ, με χαρίζει δηλαδή. Δεν είμαι η μάνα σου. Εσύ όμως είσαι ο πατέρας μου και αν θυμάσαι, μου είχες δώσει μια υπόσχεση ότι θα προσέχεις τον εαυτό σου. Φαντάζομαι ότι ούτε τα φάρμακά σου παίρνεις, έτσι? Τα παίρνω, Έλσα μου. Τα παίρνω και τα φάρμακά μου και ακολουθώ και πιστά τις οδηγίες του γιατρού. Αλλά θέλω και λίγο χάος γύρω μου. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν γουστάρω συνέχεια γιατρούς και εξετάσεις. Το χρειάζεσαι όλο αυτό. Για να συνηθίσεις να λειτουργείς χωρίς τη Μαρίνα. Ναι, το χρειάζομαι, γιατί θέλω να βρω τον παλιό Μάνο και με βοηθάει. Ο παλιός Μάνος όμως ήταν αυτοκαταστροφικός. Διαλύθηκε από το ποτό, από τις κρεπάλες. Δεν θα γίνω αυτός ο Μάνος. Είχα και καλές πλευρές. Μην ανησυχείς. Και μακάρι να μείνω μόνο αυτές. Έστα. Δεν ξεχνάω αυτό που σου έχω υποσχεθεί. Θέλω κι εγώ να γίνω καλά. Δεν το θες μόνο εσύ. Το θέλω κι εγώ. Συγγνώμη. Εντάξει, σου υπόσχομαι ότι θα σταματήσω να σε φρύσω. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Το πρόβλημα με την υγεία σου τελείωσε, έτσι δεν είναι? Είναι πίσω μας πια. Μαρίνα, εγώ είμαι η Άντρη. Το ξέρω ότι... Δεν θέλεις να με ακούς, αλλά φαντάζομαι θα σου το είπε ο Κυριάκος. Έπαθα έμφραγμα και είμαι στο νοσοκομείο. Όχι, δεν μου έχει πει τίποτα. Περαστικά. Ευχαριστώ. Αν και δεν το λες με την καρδιά σου. Δεν σε αδικώ όμως. Άλλωστε το ότι δεν σου το είπε ο Κυριάκος, αυτό δείχνει ότι με ξέγραψε από μάνα του. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Μαρίνα,
Πρέπει να του μιλήσεις. Μάνα είσαι κι εσύ και με καταλαβαίνεις. Σήμερα βγαίνω από το νοσοκομείο. Και δεν έχω κανένα κοντά μου. Είμαι ολομόναχη. Τόσες μέρες εδώ μέσα κατάλαβα ότι δεν με θέλει κανείς και θα πεθάνω μόνη μου. Αντρί. Σε εκετεύω, Μαρίνα. Πρέπει να με βοηθήσεις με το γιο μου. Θέλω ακόμη μία ευκαιρία για να εξηλαιωθώ στα μάτια του, να τον δω, να του μιλήσω. Σε παρακαλώ, Μαρίνα, βοήθησέ με. Εσένα σ' ακούει αν του πεις κάποια κουβέντα. Κοίτα, έχουν συμβεί τόσα πολλά μεταξύ μας. Η σχέση μας δεν έχει γυρισμό. Το ξέρω. Ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα να σου ζητήσω τίποτε πια. Και ούτε περιμένω να με συγχωρέσεις. Αλλά η σχέση μου με τον Κυριάκο είναι άλλο πράγμα. Ξέρεις τι είναι? Να σε απορρίπτει το ίδιο σου το παιδί. Το ένιωσες άλλωστε κι εσύ. Γι' αυτό βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Αν ήσουν τώρα εδώ, θα έπεφτα στα πόδια σου. Σε παρακαλώ, Μαρίνα, μίλησέ του. Εντάξει. Θα προσπαθήσω, αλλά δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Καταλαβαίνεις, αν δεν θέλει ο ίδιος. Εσύ έχεις τον τρόπο σου. Είσαι το παν για τον Κυριάκο. Αντρί, γιατί το κάνεις αυτό? Με αυτή τη γυναίκα δεν θέλω να μιλάει κανείς. Γιατί σε πήρε, ε? Να με σολαβήσεις για να τη συγχωρέσω? Κοίτα, η μάνα σου είναι ο τελευταίος άνθρωπος που θα υπερασπιζόμουν, αλλά αν φύγει από τη ζωή χωρίς να την δεις, θα νιώσεις πολύ άσχημα. Δεν με ενδιαφέρει. Αν μου το έλεγε κάποιος άλλος θα το πίστευα, αλλά ξέρω πόσο πολύ την αγαπάς. Αν δεν τη δεις, θα νιώσεις πολύ άσχημα. Θα έχεις τύψει, θα μαραζώσεις. Τώρα σοβαρά, σε νοιάζει πώς θα νιώσω εγώ αν πεθάνει η μάνα μου? Ναι, με νοιάζει. Αν θέλουμε να πετύχει η προσπάθειά μας, με νοιάζει. Θέλω να είμαστε καλά σαν οικογένεια. Να μην υπάρχουν σκιές και κακίες από το παρελθόν. Μόνο έτσι θα σώσουμε το γάμο μας. Είσαι υπέροχη. Και μόνο που μου το λες αυτό, αξίζει τον κόπο να πάω να τη δω. Τώρα καταλάβω πως πραγματικά προσπαθείς να σώσεις το γάμο μας, Μαρίνα. Σε ευχαριστώ. Στο καλό. Εξαφανισμένη όλη μέρα, έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Μη φωνάζεις, παιδάκι μου, κοιμάται η μαμά μου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι στην τσίτα. Σήμερα είναι η απονομή του πλατινένιου σου δίσκου. Δεν γίνεται να μείνεις εκεί. Υπάρχει ρήτρα, συμβόλαιό σου. Πρέπει να έρθεις. Τζόνι, δεν μπορώ να έρθω. Δεν γουστάρω, παιδάκι μου, πώς το λένε. Κριστί, σύνελφε, η ρήτρα προβλέπει αποζημίωση στη δισκογραφική. Τα χρήματα είναι πολλά. Δεν μπορώ, σου είπα. Δεν αντέχω. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Σε παρακαλώ, ένα βράδυ είναι μόνο, μία εκδήλωση. Πες ότι είναι μια γιορτή για την επιτυχία σου, το χρωστάς στον εαυτό σου. Χριστή, είναι κρίμα να πετάς στα σκουπίδια την καριέρα σου. Έχεις ταλέντο, δούλεψες πολύ. Και μην τα βάζεις με τη δισκογραφική, υπάρχουν τόσοι χορηγοί από πίσω σου που σε στήριξαν. Τζόνι, σε παρακαλώ, σε ικετεύω, μην επιμένεις. Στο ξαναείπα, δεν μπορώ να έρθω. Πες τους το, κι αν επιμένουν για την αποζημίωση. Ας μου δώσουν λίγο χρόνο να βρω τα λεφτά. Τι να πω? Δεν με νοιάζει για αυτούς. Για σένα με νοιάζει. Είναι κρίμα να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Μπορεί αύριο μεθαύριο να θες να γυρίσεις τη μουσική. Δεν θα μπορείς να το κάνεις. Αυτό θα σε τσακίσει πιο πολύ. Τέλος πάντων, σκέψου το, σε παρακαλώ. Έχεις χρόνο μέχρι το βράδυ. Είναι τέλεια, σε ευχαριστώ. Μίλησα με τον άνθρωπο που σου έλεγα, το ναυτικό. Και? Μπορεί να πιάσουν λιμάνι πιο γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αναχώρησή σου πλησιάζει. Πρέπει να είσαι έτοιμη. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγεις. Δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα γι' αυτό. Πλάκα κάνεις.
Εγώ ζω για να πνέω για τη στιγμή που θα ανέβω σε αυτό το καράβι. Και τώρα να μου έλεγες πως μπαρκάρουμε, έτοιμη είμαι. Ωραία. Μάλλον άκουσες. Σε παρακαλώ, μην με πρίξεις κι εσύ. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ που με περιποιήθηκες. Νιώθω πολύ καλύτερα, οπότε θα φύγω. Μη βιάζεσαι ή τουλάχιστον μέχρι να γίνεις εντελώς καλά. Και αν να πας κάπου, να πας και να είσαι εντάξει. Όχι να μείνει στα παγκάκια. Μα δεν πήγα στα παγκάκια επειδή δεν είχα που άλλο να πάω. Επειδή νιώθω ότι δεν μου αξίζει κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά έτσι δεν βοηθάς τον εαυτό σου. Ή τουλάχιστον εγώ δεν το θέλω αυτό για σένα. Πες μου τι θες. Σε παρακαλώ, πες μου τι θα σε ανακουφίσει. Χρόνο. Χρειάζομαι χρόνο για να ξαναβάλω τη ζωή μου σε τάξη. Χωρίς να πρέπει να ανησυχώ για σένα. Εντάξει. Σου υπόσχομαι πως θα βρω ένα μέρος να μείνω. Και σύντομα μάλιστα. Μαμά. Αν ξαναβρω το μωρό μου, ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να είμαστε κι εμείς καλά. Αν πάλι όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχάσω αυτό που μου έκανες. Αν το μωρό μου χαθεί, δεν υπάρχεις πια για μένα. Εντάξει, αγάπη μου. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Από εδώ και μπρος θα κάνω ό,τι θες εσύ. Εδώ. Γιατί δεν είσαι με τη μαμά σου? Γιατί ήθελα σαν τρελή να είμαι εδώ. Ήθελα να είμαι κι εγώ στην τελευταία πράξη. Και σου αξίζει, αλλά εγώ θα αισθανόμουν καλύτερα αν ήξερα πως είσαι ασφαλής. Με τη μαμά σου ποιος είναι? Η παντοτινή της αγάπη ο Πέτρος. Πάλι καλά που ήρθε και μπόρεσα να φύγω. Λοιπόν, αντί για να ανησυχείς για τη δική μου ασφάλεια, θέλεις να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε? Δεν είπαμε μαζί σε όλα? Ναι, αγάπη μου. Αυτός πώς είναι, πώς αντέδρασε? Δεν ξέρω. Περιμένω να δω τι θα μου πει. Τον άφησα να ψηθεί λίγο. Ωραία, λοιπόν, τι περιμένουμε. Πάμε. Μα, ήρθαν ενισχύσεις? Περιμένουμε μία απάντηση. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να τη δώσεις. Εντάξει. Κερδίσατε. Θα σας πω ό,τι ξέρω για τον Αλεξιάδη. Ωραία, ξεκίνα από τα βασικά. Πού κρύβεται? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Στις συναντήσεις μας πηγαίνα πάντα με δεμένα τα μάτια. Μάλλον δεν κατάλαβες καλά. Η συμφωνία ισχύει αν μας πεις που κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετά στοιχεία για να τον συλλάβουμε. Όχι όσα εγώ έχω. Και δεν εννοώ ότι ρωτησούν. Ο Βίκτορας έχει μπει σε καινούριες business, πολύ πιο σοβαρές. Έτσι και καταθέσω όσα γνωρίζω, τότε δεν πρόκειται να γλιτώσει. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα τον πιάσουμε. Αν δεν βοηθήσεις αυτό, τότε λυπάμαι, αλλά η συμφωνία δεν ισχύει. Έχω κάτι που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Ακούμε. Ο Βίκτορας έχει μία ασθενεία στο αίμα. Κάτι σαν ανεμία. Και κάνει συχνά θεραπείες που γίνονται μόνο σε κλινική. Σε ποια κλινική? Γνωρίζεις? Και όχι μόνο. Ξέρω τον γιατρό που τον κουράρει εδώ στην Κύπρο. Εγώ το σύστησα. Είναι ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης. Και πώς λέγεται? Σοκράτης Νικολαίου. Μάλιστα, ο Βίκτορας σήμερα θα πάει για θεραπεία. Τι ώρα? Συνήθως πηγαίνει αργά το μεσημέρι. Μπορεί και βράδυ για μεγαλύτερη ασφαλεία.
είπα να θεμάσαι, Γιώργο. Γιατί το έχεις κλειστό. Έπρεπε να με είχες ενημερώσει για τον Αντρέα. Εντάξει το ραντεβού. Το άλλαξα. Σε περιμένει τώρα. Εντάξει. Περίμενα να ετοιμαστώ και έρχομαι. Παρακαλώ, αφήστε το. Μήπως να πάρουμε και τους άλλους μαζί. Καλύτερα να διασταυρώσουμε πρώτα την πληροφορία. Ας πάμε εμείς εκεί, να βρούμε τον γιατρό, να δούμε αν ισχύουν όσα μας είπε, να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού. Αλήθεια σας λέω. Με μένα, τι θα γίνει. Εσύ στο κρατητήριο. Και θα σου στείλω και δύο παλικαράκια, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχεις πολλά να πεις. Αν μπω στο κρατητήριο, θα μαθευτεί παντού. Σε περίπτωση που το ξεχνάς, είμαι ακόμη αρχηγός της αστυνομίας. Σταμάτα να μου φέρεις, λες και είμαι κανένας εγκληματίας. Είσαι όμως. Αντρέα, έχει δίκιο. Αν μπει στο κρατητήριο, θα φτάσει στα αυτιά του Βίκτορα. Πρέπει να μην το ρισκάρουμε. Μέχρι να το πιάσουμε, ας φερόμαστε φυσιολογικά. Εντάξει. Τότε θα έρθεις μαζί μας. Μάρκο! Πάρε το πλούσιο, θα αναλάβεις τη φύλαξη ενός κρατούμενου. Ποιος είναι? Ο κύριος Σολομού από εδώ. Όχι. Όχι, δεν μ' αγαπάς. Το είδα. Αχ, σας παρακαλώ. Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου. Μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο, είναι πήγον. Φυσικά θέλετε να πάρω εγώ τον κλειδαρά. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Γιατρέ μου, σήμερα βιάζομαι. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μην ανησυχείς, Βίκτορα. Το ιατρείο της φυλακής έχει καλούς γιατρούς. Θα σε φροντίσουν. Είστε σίγουροι ότι ήταν αυτό το μωρό? Δώστε μου διεύθυνση. Είναι σίγουρα το μωρό που ψάχνουμε? Ωραία, έρχομαι αμέσως. Έλα, Δαφνή. Πού? Πες μου διεύθυνση. Δεν μπορώ να ξεχάσω. Τι να ξεχάσεις? Ότι υπάρχεις κι εσύ, Μάρθα. Η καρδιά μου, το μυαλό μου είναι γεμάτα από σένα. Τώρα όμως πρέπει να γεμίσουν από την Έλενα. Ποιο είναι το σπίτι? Μπήκατε? Πού είναι το μωρό? Τώρα θα πάω. Ωραία, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Καλύτερα να μείνεις εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάμε μαζί. Ωραία, αλλά θα πάω πρώτο εγώ. Και ψύχρεμα.